Τη σελίδα 981, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Ιώτα Θήτα κεφάλαιο 19 κεφάλαιο, σελίδα 981 από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Ενώ δε Απολλός ήτο εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατορικά μέρη, ήρθεν εις Έφεσον. Και ευρών την ας μαθητάς είπε προς αυτούς, «Ελάβατε Πνεύμα Άγιον αφού επιστέψατε». Ιδέ είπον προς αυτόν, «Αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιον οικούσαμεν». Και είπε προς αυτούς, «Εις τι λοιπόν ευαυτίστητε». Ιδέ είπον, «Εις το βάφτισμα του Ιωάννου». Και είπε ο Παύλος, «Ο Ιωάννης μεν ευαύτισε βάφτισμα μετανοίας λέγον προς το λαόν, να πιστεύσωσι εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε, ευαυτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού». Και αφού ο Παύλος επέδικε επ' αυτών τας χείρας, ήλθεν το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς και λάλλουν γλώσσας και προεφύτευον. Ήσαν δε πάντες ούτοι άνδρες έως 12. Και εισελθών εις την συναγωγήν ελάλη με τα Παρισίας διαλεγόμενος 3 μήνας και πείθων εις τα περί της Βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσε σκληρύνοντο και δεν επίθοντο, κακολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο την όσο της ελέγεται ο τύραννος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασίαν ήκουσαν το λόγον του Κυρίου Ιησού Ιουδαίτε και Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Και την έσα από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων επιχείρησαν να προφέρουσιν επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του Κυρίου Ιησού λέγοντες «Σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν τον οποίον ο Παύλος κηρύττει». Και πράττοντες τούτο ήσαν 7 τινές ιοί Ιουδαίου αρχιερέως ονοσμένους και βά. Αποκριθέν δε το πνεύμα των πονηρών είπεν «Τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω, σεις δε τίνες είστε». Και επειδή σας επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον ήτο το πνεύμα των πονηρών και νικήσας αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνοί και τετραυματισμένοι έφυγον εκ του οίκου εκείνου. Και τούτο έγινε γνωστόν εις πάντας τους Ιουδαίους δε και Έλληνας, τους κατοικούντας εις Έφεσον, και επέπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνετο το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνονται στας πράξεις αυτών. Πολλοί δε εξ εκείνων ήτινες έκαμνον τας μαγείας, φέροντες τα βιβλία αυτών κατέκαιον ενώπιον πάντων και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών εύρων 50.000 αργυρίου. Ούτω κρατεός ύφξανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Αμήν. Μόνο έτσι κρατεός αυξάνει και ισχύει ο λόγος του Κυρίου, μόνο έτσι λέγοντας αφού επιστέψατε ελάβατε Πνεύμα Άγιο, και όχι μόνο τούτο, αφού ελάβατε Πνεύμα Άγιο πληρούστε Πνεύματος Αγίου, και όχι μόνο τούτο, αφού πληρούστε Πνεύματος Αγίου, εξητείτε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, γιατί μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, είναι αληθώς τέκνα Θεού. Αληθώς τέκνα Θεού. Μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Η Έφεσος ήταν μια πόλη απόλυτα ειδωλολατρική, όπου εκεί ελατρεύεται η Άρτεμις των Εφεσίων. Και πάρα πολλά χρήματα έκαναν όσοι ασχολούνταν
με την Άρτεμη των Αφεσίων. Σε αυτή την πόλη πριν από λίγο καιρό είχε πάει ο Απολλός, ο οποίος κήρυτε τον Ιησού Χριστόν, ήταν δυνατός στις γραφές. Με το κήρυγμά του πίστεψαν 12 μαθητές, αλλά ο Θεός να με συγχωρέσει αυτό που θα πω, αλλά τίποτα το σημαντικό, γιατί δεν ήξερε κάτι, δεν ήξερε την αναγκαιότητα, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν ήξερε στην πραγματικότητα, όχι θεωρητικά, ότι τίποτα δεν γίνεται με δύναμη και ανθρώπινη ισχύ, αλλά τα πάντα ο Θεός τα κάνει δια του Πνεύματος του Αγίου. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι μία ενέργεια, μία δύναμης, αόρατη, αόριστη, την οποία λαμβάνουμε χωρίς να καταλάβουμε τίποτα, αλλά το Πνεύμα το Άγιο έρχεται επί πάσαν σάρκαν, ώστε κάνει τους ανθρώπους να προφητεύουνε. Και μάλιστα οι ίσας και οι θυγατέρες σας που θα λάβουν Πνεύμα Άγιο θα προφητεύουνε. Οι νεανίσκοι σας θα βλέπουν οράσεις. Οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια. Και το έργο του Θεού θα γίνεται ουχή δια δυνάμεως ουδέ διασχίως, αλλά δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έρχεται έτσι και δεν το καταλαβαίνω. Δεν έρχεται με την αναγέννηση. Αν και με την αναγέννηση, αν και η αναγέννηση λαμβάνει χώρα με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, και ο άνθρωπος έχει καρπό Πνεύματος Αγίου, αλλά δεν έχει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Γιατί ο Χριστός είπε, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και έτσι ο χριστιανός παραμένει χριστιανούλης, αδύναμος μέσα στις σκέψεις του. Αλλά και ο βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο, όταν δεν πληρούται, παραμένει αδύναμος μέσα στις σκέψεις, στους διαλογισμούς του, στους φόβους του, στην αμεριμνησία του, στη μέριμνα για τον κόσμο αυτό, μέσα στον αγώνα τον ανθρώπινο, τον γήινο. Αλλά το ίδιο και ο άνθρωπος που πληρούται, αλλά χωρίς να δίνει την απαραίτητη δόξα στο Θεό για να λαμβάνει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω του. Δεν αλλάζει η ζωή, αδελφοί αγαπητοί, χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν αλλάζει το χωράφι που σου χάρισε ο Θεός χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό όταν βρέθηκε εκεί ο Απόστολος Παύλος και βρήκε 12 μαθητές, το πρώτο πράγμα που ρώτησε είναι, ελάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε? Πιστέψατε, λάβατε Πνεύμα Άγιο? Και αυτοί είπαν κάτι πολύ σοβαρό. Όχι, ούτε καν το ξέραμε. Λέει, τότε σε τι βαφτιστήκατε? Δεν βαφτιστήκατε κατά την εντολή του Χριστού στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς δεν το ξέρετε? Και λέει, βαφτιστήκαμε το βάφτισμα του Ιωάννου. Βαφτιστήκαμε βάφτισμα μετανοίας. Και ο Απόστολος Παύλος διορθώνει τα ελλείποντα, και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, μας προσκαλεί ο Θεός να διορθώσουμε τις ελλείψεις μας. Τι σημαίνει διορθώνω τα ελλείποντα? Να διορθώσω αυτά που δεν έχω. Να διορθωθώ σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Να πάψω να είμαι κακομύρης, ταλαιπωρούμενος μέσα στις σκέψεις της αδυναμίας μου, της απογοήτευσής μου, της απελπισίας μου. Δεν θα έρθει καμία αλλαγή έτσι. Από το κακό στο χειρότερο θα πηγαίνουμε. Μόνο αν σήμερα φύγουμε με αυτό το πόθο να έρθει δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας, που θα μετατρέψει
την έρημη κοιλάδα σε καρποφόρα και την καρποφόρα σε δάσος. Μόνο η προσευχή μας με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου συγκλονίζει τον ουρανό και ο Θεός απαντάει. Όχι μια σύμφωνα με αυτά που ζητάμε και θέλουμε, αλλά κατά πολύ περισσότερα και καλύτερα κατά την δύναμη την ενεργουμένη μέσα μας δια του Πνεύματος του Αγίου. Τότε η προσευχή μας έχει δύναμη, αποτέλεσμα, έχει τη δόξα του Θεού. Και άμεσα, αφού κατάλαβαν, πίστεψαν, πίστηκαν, εξεζήτησαν, προσευχήθηκε και ο Απόστολος Παύλος και έλαβαν άμεσα Πνεύμα Άγιο. Και πώς το κατάλαβαν? Δεν μπορεί να μην το καταλάβεις όταν λάβεις το Πνεύμα το Άγιο, γιατί το στόμα σου θα μιλάει ξένες γλώσσες και θα το πάρει ο Θεός να μιλάει και να προφητεύει. Δεν γίνεται να έρθει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη σάρκα σου και να μην την καταλάβεις. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά πρέπει να εξητούμε, αδελφοί, να μην είμαστε ευχαριστημένοι από την πλήρωση που είχαμε μέχρι σήμερα. Να ζητήσουμε περισσότερη δύναμη, περισσότερη δύναμη. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού? Δεν λέει ετείτε ή ετώ τον καιρό της οψίμου βροχής, αλλά λέει ζητείτε ή ετώ τον καιρό της οψίμου βροχής. Άλλο ετώ και άλλο ζητώ, ψάχνω, εξητώ, θέλω, φωνάζω, κράζω. Πράγμα το οποίο θα κάνουμε σήμερα. Θέλουμε ιετό στην εκκλησία μας. Θα κράξουμε, θα εξητήσουμε, θα φωνάξουμε. Γιατί τότε μόνο όλες οι έρημες πεδιάδες θα γίνουν καρποφόρες. Όλες οι ζωές καθενός από μας θα μεταμορφωθούν από δόξα σε δόξα, από ευλογία σε ευλογία, από αγιασμό σε αγιασμό. Διαφορετικά η ζωή μας θα είναι σε μια συνεχόμενη πτώση μέχρι να φτάσουμε στην τέλεια αποστασία που δεν θέλει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν δύο δρόμοι ανοίγουν μπροστά μας, αδερφοί. Ο δρόμος της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου και δυστυχώς ο δρόμος της αποστασίας. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, όποιος αντέξει, ο υπομείνασε ως τέλους θέλει σωθεί. Αλλά δεν μπορείς να αντέξεις με τη δύναμη τη δική σου, με την προσπάθεια τη δική σου, με την προσευχή τη δική σου, συγγνώμη, με την προσευχούλα τη δική σου. Δεν μπορείς να αντέξεις. Καταστάσεις ανεξέλεκτες παρουσιάζονται και είναι η καμπάνα η μεγάλη. Ξύπνα! Έχει έρθει ο κοιμόμενος. Ανάστηθη εκ των νεκρών. Γιατί μόνο τότε θα σε φωτίσει ο Θεός και θα περπατάς τη ζωή σου με ασφάλεια, με ειρήνη, με απόλυτη ευπορία, αλλά όχι ανθρώπινη, πνευματική. Σήμερα θέλουμε να ζητήσουμε πνευματική ευπορία, αδερφοί. Θέλω να αλλάξει ο Θεός τη ζωή μου, να με κάνει πιο πλούσιο. Είναι πολύ πλούσιος ο πατέρας μου. Επτόχευσε ο Χριστός για να με κάνει πλούσιο. Θέλω να μας κάνει πλούσιους, αλλά πνευματικά, στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να μην είμαστε αυτά τα μικρά και ασήμαντα χριστιανικά ανθρωπάκια που κάνουμε θεωρητικά το σταυρούλι μας, που μπαίνουμε 10 λεφτά στο ταμείο μας και το μυαλό μας ταλανίζεται μέσα από αγωνίες, από σκέψεις, λες και δεν υπάρχει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Υπάρχει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ζήτησε τη και θα έρθει. Μην αφήνεις
τη ζωή σου να κακομοιριάζει μέσα στην αδυναμία την ανθρώπινη. Υπάρχει η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τι θέλουμε Πατέρα, τι θέλουμε, την έχουμε ανάγκη, την εξητούμε, την επιθυμούμε. Άνοιξε τον ουρανό και κατέβασε τη δύναμη του Πνεύματός σου του Αγίου. Θέλουμε αδελφοί, πιστεύουμε, πειθαρχούμε όσο μπορούμε και εξητούμε. Αμήν. Εξητούμε Κύριε. Βλέπουμε την αδυναμία μας. Άνθρωποι φθαρτοί είμαστε. Άνθρωποι ασήμαντοι. Πόσο περνάνε τα χρόνια, ο εξωτερικός άνθρωπος θύρεται. Αλλά η υπόσχεση του Θεού είναι ότι ο εσωτερικός θα ανανεούται σαν τον αητό. Πώς? Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν αυτοί οι 12 μαθητές έζησαν την εμπειρία της Πεντηκοστής. Γιατί η Πεντηκοστή, αδερφοί, το ξαναλέω, δεν είναι εκκλησία, αν και είναι. Δεν είναι δόγμα, αν και είναι ανθρώπινα. Είναι κίνημα. Κίνημα ουράνιο. Ξεκίνησε εκείνη την ημέρα στο Ανώγιο και γέμισε όλη η οικουμένη από ανθρώπους πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, που μιλάγαν γλώσσες, προφητεύανε. Οι γλώσσες δεν είναι χάρισμα. Τα είδη γλωσσών είναι χάρισμα. Οι γλώσσες είναι το σημείο ότι ο Χριστός σε βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και με δύναμη. Αλλά η δύναμη, αν θέλεις να αυξάνεται, πρέπει να το εξητάς. Πρέπει να το ποθείς. Να βάλει ο Θεός αυτό το πόθο μέσα στην καρδιά μας για τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, για να αντέξουμε τις έσχατες αυτές οι μέρες. Θα αποκάμουμε, θα λυγίσουμε, θα χαθούμε. Δεν μπορείς να αντέξεις να κουβαλάς τα βάρη των καιρών των κακών. Δεν μπορείς να αντέξεις να κουβαλάς τα βάρη της οικογένειάς σου. Δεν μπορείς να αντέξεις τις έσχατες αυτές οι μέρες να κουβαλάς τα βάρη των παιδιών σου. Δεν μπορείς να αντέξεις τις έσχατες αυτές οι μέρες να κουβαλάς τα βάρη των αδελφών σου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, αδελφοί αγαπητοί, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να κουβαλάει ο Παράκλητος για μας, να μας οδηγεί. Όταν αυτοί οι 12 κατάλαβαν και έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο στην Έφεσο, όλα άλλαξαν. Όλα άλλαξαν. Το κήρυγμα δεν ήταν μια θεολογική διάλεξη με στόμφο, με γνώση, αλλά ήταν ένας λόγος Θεού με δύναμη και αποτέλεσμα. Σύντριβε τις καρδιές των ανθρώπων, μεταμόρφωνε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι που ήταν γεμάτοι με δαιμόνια ελευθερώνονταν. Οι ασθενείς θεραπεύονταν. Οι άνθρωποι πίστευαν και δοξαζόταν το όνομα του Χριστού. Σημεία και τεράστια δια των χειρών των Αποστόλων και του Αποστόλου Παύλου. Επαναλαμβάνω, η Πεντηκοστή δεν είναι εκκλησία αν και είναι, δεν είναι δόγμα αν και είναι, είναι κίνημα όμως, αυτή είναι η αλήθεια, που έσβησε τον 2ο και τον 3ο αιώνα μετά Χριστό και ξαναφούντωσε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και θέλω μια φορά ακόμη να ανοίξουμε όλοι να το διαβάσουμε, να ξέρουμε τι περιμένουμε αδελφοί και τι έρχεται. Να πάμε στη σελίδα 809, που είναι ο προφήτης Ιωήλ, ο οποίος είναι ο απεσταλμένος για το Πνεύμα το Άγιο. Σελίδα 809 και στο 23 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. «Και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και φρένεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκεν εις εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος», στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, «και θα βρέξει σε εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον.
Και έτσι στην αρχή του αιώνα, στο 1900 περίπου, για πρώτη φορά μετά από 2000 χρόνια, έστειλε ο Θεός τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο από την Πεντηκοστή σε όλη την Οικουμένη. Μέσα σε 30 χρόνια, όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, από το 1910 περίπου μέχρι το 1930-40. Σε όποιο μέρος της γης πήγα, έβλεπα οι εκκλησίες Πεντηκοστής να γράφουν «Foundation», που σημαίνει «Δημιουργήθηκε το 1925, το 1930, το 1935». Όλη η Οικουμένη γνώρισε τη δύναμη της Πεντηκοστής, που ξεκίνησε τότε από ένα ανόγιο στα Ιεροσόλυμα, τώρα από κάποια ανόγια στην Ασούζα, σε μια νέχρικη εκκλησία, στον Κάφκασο και στην Ιουαλία και δεν ξέρω κι αν κάπου αλλού, που από εκεί κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη. Και αυτό το κίνημα της Πεντηκοστής ήρθε και στην Ελλάδα, τότε το 1930 περίπου. Με τρεις ανθρώπους που πήγανε στην Αμερική, γνώρισαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, έλαβαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ένας πήγε στα Βάγια, ο άλλος πήγε εκεί στο Λιδωρίκι και ο άλλος πήγε στην Κύπρο. Τρία άτομα. Και από αυτά τα τρία άτομα πίστεψε χιλιάδες άνθρωποι και βαφτίστηκαν με Πνεύμα Άγιο. Και αυτό ήταν η πρώιμη βροχή, περιμένουμε όμως και την όψιμη, για την οποία ο Λόγος του Θεού λέει «Ζητείτε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής». Και θέλω ιετό πρώτα-πρώτα στη ζωή μου και στην οικογένειά μου. Θέλω ιετό στη ζωή σας και στην οικογένειά σας. Θέλω ιετό στα παιδιά σας, στα παιδιά μου. Θέλω ιετό στα αδέλφια μου, στην εκκλησία. Θέλω ιετό, αδερφοί μου. Θέλουμε ιετό. Περιμένουμε ιετό. Και θα το κάνει ο Θεός. Αλλά στους εξητούντας, σε αυτούς που επιποθούν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός όμως μόνο μπορεί να βάλει τη φωτιά του πόθου αυτού μέσα στην καρδιά μας, για να ποθούμε όλοι τη δύναμη της Πεντηκοστής. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε μια συναγωγή, αλλά δεν μπορούσε ο φυσικός άνθρωπος να δεχθεί τα του Πνεύματος του Αγίου, γιατί πνευματικώς ερμηνεύονται. Στους πνευματικούς τα πνευματικά πνευματικώς ερμηνεύονται. Γι' αυτό αποχώρησε. Αποχώρησε αυτούς που ήθελαν. Και από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο έργο που δημιουργήθηκαν 7 τουλάχιστον και περισσότερες εκκλησίες στην Ασία. Μέσα στην απόλυτη ειδωλολατρία. Γιατί δεν έχει σημασία, ακούω πολλές φορές, είναι σκληρό αυτό το μέρος, δεν πιστεύει. Δεν είναι θέμα σκληρότητος, αδερφοί. Είναι θέμα του εχθρού. Ο εχθρός είναι σκληρός. Είναι θέμα δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου, η οποία μας λείπει, την οποία θέλουμε, επιθυμούμε, διεκδικούμε στο όνομα του Χριστού, όχι για μας, για τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και λέει η Γραφή: «Και φόβος επέπεσε επί πάντα σε αυτούς και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού», όχι του Παύλου. «Εμεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού και πολλοί εξομολογούμενοι, αφού πίστευσαν, εφανέρωναν τη ζωή τους και ελευθερώνονταν από τα πνεύματα της πονηρίας, από την ταλαιπωρία και την κακοπάθεια των ημερών εκείνων, και έκαιγαν ακόμη και τα βιβλία τα μαγικά, χωρίς να λογαριάζουν την αξία και την τιμή των βιβλίων. Ήρθε όμως η Πεντηκοστή στην Έφεσο. Ήρθε γιατί ξεκίνησε με το «ελάβατε Πνεύμα Άγιο αυτό αφού επιστέψατε». Και πιστεύουμε, αδερφοί αγαπητοί, εγώ το πιστεύω, ότι θα έρθει αυτή η δύναμη της Πεντηκοστής και στην Κηφισιά και στην Ελλάδα. Θα έρθει και στην οικογένειά σου και στη ζωή σου. Αλλά πρόσεξε, αδερφέ μου και αδερφή μου, μη ζεις κακομήρικα, με σκέψεις άφρονες, ανόητες. Ζητάς αλλαγή ανθρώπινη στη ζωή σου.
και σκέφτεσαι πώς θα τα καταφέρεις, γιατί δεν θα τα καταφέρεις. Με ακούτε? Δεν θα τα καταφέρεις. Όσες σκέψεις και να κάνεις, ό,τι και να επιθυμείς, από το κακό στο χειρότερο θα πηγαίνεις. Μόνο μία πιθανότητα υπάρχει να αλλάξουν τα πάντα και να οδηγηθούμε από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Και αυτό είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή στη ζωή μας. Είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας. Και ξέρετε αδερφοί, είμαστε μακάριοι, γιατί έχουμε αυτή την ευκαιρία. Όχι μόνο γιατί το θέλουμε, που το θέλουμε, αλλά έχουμε αυτή την ευκαιρία γιατί είναι ο κατάλληλος χρόνος που εκχέεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που θέλει ο Θεός να στείλει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία Του, στην πατρίδα μας. Και αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο εξητούμε εμείς. Και πιο συγκεκριμένα, από το πόσο εξητάς εσύ. Αλλά υπάρχει μία συγκεκριμένη πορεία. Πρώτον, θέλεις την απόλυτη αλλαγή που μόνο η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορεί να φέρει? Δεν είναι βέβαιον ότι όλοι θέλουμε. Το ξέρετε? Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι θέλουμε αυτή τη δύναμη της πνευματικής ζωής. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους να θέλουμε. Εάν θέλουμε, πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να αλλάξει τα πάντα? Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που το θέλεις? Θέλεις αυτή την αλλαγή που μόνο ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να κάνει? Εάν το θέλεις, το πιστεύεις? Πιστεύεις ότι ο Θεός μπορεί να μετατρέψει την ερημιά σου, αδερφέ μου και αδελφή μου, την ακαρποφόρητο γη σου, σε καρποφόρο πεδιάδα, σε δάσος, πλήθους δέντρων και δόξης? Το πιστεύεις? Αν το πιστεύεις, τότε όταν το εξητήσεις, ο Θεός θα το δώσει. Αλληλούια. Και εμείς σήμερα καταλήγουμε εκεί. Εξητούμε. Και θέλω, αδερφοί αγαπητοί, αυτό να μην είναι λόγια, αλλά να είναι έργα. Να εξητήσουμε, αδερφοί μου. Ας σηκωθούμε να εξητήσουμε τη δύναμη της Πεντηκοστής, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου στην προσωπική μας ζωή. Όποιος θέλει να σηκώσει το χέρι του να το δει ο Θεός. Θέλεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Θέλεις? Δόξα Κύριε μου. Ας εξητήσουμε όλοι μαζί, αδελφοί. Αλληλούια Κύριε. Στείλε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δόξα σε το όνομά σου, Χριστέ μου. Αλληλούια Κύριε μου, αλληλούια. Δόξα Πατέρα. Δόξα Πατέρα. Δόξα Κύριε μου. Δόξα Χριστέ μου, αλληλούια. Όντα ρακράβει σέντι λεπρέβια κουάρτο. Θέλουμε Κύριε, στείλε τη δύναμη της Πεντηκοστής, Κύριε Θεέ μου. Στείλε τη δύναμη του Πνεύματός σου του Αγίου, Χριστέ μου. Θέλουμε Κύριε, αλληλούια. Ο εξητούμε, ιετώ, Πατέρα, ιετώ. Εξητούμε, ιετώ. Στείλε τον ιετό σου, Πατέρα. Τώρα πράτβελε σαν το πρέβια κουάρτο. Αλληλούια Ιησού μου, αλληλούια.
Αλληλούια, Κύριε μου, στείλε. Στείλε, Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλούμε, αλληλούια. Ο αδερφός ο Σπύρου, ο Μάρκος, σας φέρει μια εικαισία εξήτησης στον Κύριό μας.